Άρωμα Ελλάδας ξανά και κρατώντας την υπόσχεση που δώσαμε σε κάποια προηγούμενη εκπομπή μας, είμαστε ξανά εδώ για να σας μεταφέρουμε δροσιά και θαλασσινό αρμυρό αέρα. Το θέμα της σημερινής μας εκπομπής είναι η εκπαίδευση στην ελεύθερη κατάδυση. Έχουμε κοντά μας δύο καλούς φίλους και συναδέλφους, οι οποίοι θα μας μιλήσουν για αυτό το θέμα. Έχω δίπλα μου τον Απόστολο Μπέλο, εκπαιδευτή εκπαιδευτών ελεύθερης και αυτόνομης κατάδυσης, ελληνικών και διεθνών οργανισμών, και πιο δίπλα τον Νίκο Κουκούλα, εκπαιδευτή εκπαιδευτών επίσης ελεύθερης αυτόνομης κατάδυσης και πρώτης βοήθειας ελληνικών και διεθνών οργανισμών, καθώς επίσης και πρωταθλητή υποβρύχιου κυνηγιού. Ναι, σωστά. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή για μία ακόμα φορά. Καλώς σας βρήκαμε. Είχε πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό που συζητήσαμε την προηγούμενη φορά και τα πολύ συναρπαστικά βίντεο και τις φωτογραφίες που είδαμε και θελήσαμε να ανανεώσουμε αυτό το ραντεβού έτσι όπως είχαμε υποσχεθεί για να πούμε και άλλα περισσότερα πράγματα. Θα ήθελα να ρωτήσω αν κάποιος επιθυμεί να κάνει ελεύθερη κατάδυση αλλά δεν μπορεί, πώς είναι δυνατόν να το καταφέρει αυτό. Δηλαδή, αν δεν έχει κάνει ποτέ του, πώς είναι δυνατόν να κάνει την αρχή. Όπως είχαμε πει και στην προηγούμενη σου εκπομπή, Στάθη, η ελεύθερη κατάδυση στην πραγματικότητα είναι το μακροβούτι. Όλοι μας λοιπόν, λίγο πολύ, μικροί, έχουμε κάνει μια βουτιά κατά από το νερό. Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε χρησιμοποιήσει μια μάσκα και έναν αναπνευστήρα. Συνεπώς, όλα αυτά τα οποία χρειάζονται, σχεδόν τα έχουμε. Τώρα, αν κάποιος δεν έχει ασχοληθεί πιο επισταμμένα με αυτό το σπορ, είναι πολύ εύκολο να γίνει. Γίνεται με το να εκπαιδευτεί κάποιος, με το να εφαρμόσει συγκεκριμένες μεθόδους και τεχνικές και με αυτόν τον τρόπο μπορεί αυτό το μακροβούτι που τώρα είναι ένα απλό μακροβούτι και κινείται μερικά μέτρα και κατευθείαν ανεβαίνει να πάρει αναπνοή, μπορεί να το κάνει με απόλυτη άνεση και με απόλυτη ασφάλεια για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, με πολύ μεγαλύτερη παραμονή, ώστε να μπορέσει να θαυμάσει το βυθό. Έτσι, το ποσοστό επιτυχίας ξεπερνάει το 95%. Είναι μια απλή διαδικασία. Έτσι, αυτό. Άρα λοιπόν, αν κάποιος δεν έχει ξανακάνει και θέλει να κάνει, αλλά φοβάται, τι θα τον συμβούλευες εσύ ως εκπαιδευτής? Αυτό που θα πρέπει να κάνει, καταρχήν, είναι να βεβαιωθεί ότι γνωρίζει κολύμπι. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Και να πάει σε έναν στον παθολόγο του, να τον εξετάσει εάν είναι υγιής για να αθλείται, ας πούμε. Και μετά να πάει σε μία σχολή που μαθαίνουν ελεύθερες καταδύσεις. Mm-hmm. Αποστόλη, τι εξοπλισμό χρειάζεται κανείς για να μπορέσει να παρακολουθεί κάποιο σχολείο ελεύθερης κατάδυσης? Ο βασικός εξοπλισμός που απαιτείται είναι μάσκα, πτερύγια, τα πέδιλα που τα λέμε πτερύγια και ο αναπνευστήρας. Ειδικά για το πρώτο επίπεδο, για τον αρχάριο, με οποιοδήποτε κομμάτι του εξοπλισμού αυτό από φτηνό δεν χρειάζεται κάτι ιδιαίτερο, με κόστος όλα αυτά μαζί μπορεί να τα βρει με 30-40 ευρώ. Μπορεί να ξεκινήσει. Και στη συνέχεια, αν χρειαστεί, αν του αρέσει και θέλει να μείνει και περισσότερες ώρες κτλ., εκεί θα χρειαστούμε επιπλέον και μια στολή που να μας προστατεύσει ή από το κρύο το χειμώνα ή από τη ζέστη το καλοκαίρι και από τα βράχια, από τις επαφές μας, και μια ζώνη με βάρη για να εξορροπήσει τις ανάγκες της στολής. Είναι απαραίτητο κάποιος να αντικαταστήσει τον εξοπλισμό που μπορεί να έχει πάρει στην αρχή με κάτι πιο μοντέρνο για να μπορέσει να παρακολουθήσει κάποια εκπαίδευση? Όχι, δεν είναι απαραίτητο. Ίσα-ίσα προτείνεται στα σχολεία να έρθουν με τον εξοπλισμό που έχουν και έχουν συνηθίσει. Mm-hmm. Και αν προκύψει κάποιο θέμα ασυμβατότητας του εξοπλισμού ή χρειάζεται κάποια ανανέωση, να το δει ο κάθε υποψήφιος μέσα στο σχολείο, με τον εκπαιδευτή του. Τις περισσότερες φορές, στα βασικά επίπεδα, μπορούμε με όλα τα υλικά να κάνουμε καλή ελεύθερη κατάδυση. Mm-hmm. Τώρα κάποιος μας βλέπει στην τηλεόραση και τον ενδιαφέρει αυτό το θέμα, τον προσελκύουν οι εντυπωσιακές εικόνες, τα βίντεο που θα δούμε, αλλά δεν έχει χρήματα να αγοράσει. Θα μπορούσε να νοικιάσει ερχόμενος στη σχολή κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης τον εξοπλισμό του? Α, βέβαια. Μπορεί στις περισσότερες σχολές, αν όχι σε όλες,
με ένα πολύ μικρό κόστος, της τάξης από 15 έως 20 ευρώ για όλη τη διάρκεια των μαθημάτων, μπορεί να νοικιάσει όλο τον εξοπλισμό που χρειάζεται. Αν κάποιος δεν έχει καλή άπνοια, μπορεί να παρακολουθήσει κάποιο σχολείο? Βεβαίως μπορεί να παρακολουθήσει και γι' αυτό το λόγο πρέπει να έρθει στο σχολείο. Γιατί στο σχολείο έρχεται για να μάθει να έχει καλή άπνοια. Έτσι, ξεκινώντας, είναι φυσικό να μην έχει καλή άπνοια κάποιος. Mm-hmm. Απλά διδάσκονται συγκεκριμένες τεχνικές που κάποιος μπορεί να την μεγαλώσει αυτή την άπνοια του. Έτσι. Να μιλήσουμε και λίγο για την εξίσωση, τι σημαίνει η εξίσωση και πώς αυτό, έτσι με λίγα λόγια, θα μπορούσε να καλλιεργηθεί μέσα στην εκπαίδευση. Ναι. Ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αρχάριοι ελεύθεροι δίτες είναι ότι καταδύονται και σταματάνε προς το βάθος και σταματάνε προς το βυθό, έτσι, και σταματάνε την καταδύσή τους επειδή αισθάνονται πίεση στα αυτιά ή έναν μικρό πόνο στα αυτιά. Ο τρόπος για να μπορέσουμε να το λύσουμε αυτό το πρόβλημα είναι να εξισώσουμε την πίεση στα αυτιά μας. Αυτό είναι μια τεχνική που διδάσκεται κατά τη διάρκεια του σχολείου. Και έτσι όλοι οι μαθητές καταφέρνουν να εξώνουν τις πιέσεις. Που τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όπως είμαστε τώρα, σε αυτήν ακριβώς την κατάσταση βρισκόμαστε και εφόσον εφαρμόσουμε αυτή την τεχνική στο βυθό. Mm-hmm. Δηλαδή δεν νιώθουμε απολύτως καμία πίεση. Πάβει αυτός ο πόνος γιατί δεν υφίσταται πλέον πίεση στα αυτιά μας. Εξισώνονται οι πιέσεις εκεί. Mm-hmm. Είπε προηγουμένως ο Νίκος ότι πρέπει να βεβαιωθούμε ότι κάποιος ξέρει να κολυμπάει για να μπορέσει να συμμετάσχει σε κάποια μαθήματα. Μπορεί κάποιος που δεν είναι προπονημένος να συμμετάσχει? Και μια δεύτερη ερώτηση, θα μπορούσε να κάνει ιδιαίτερα μαθήματα ενδεχομένως πέρα από τα πολλά μαθήματα που γίνονται με πολύ κόσμο σε γκρουπ προκειμένου να καλλιεργηθεί? Ναι, βέβαια. Πρώτον, δεν χρειάζεται να είναι κάποιος προπονημένος. Mm-hmm. Προπόνηση θα χρειαστούμε, αν μιλήσουμε για αθλητικό επίπεδο, σε πολύ υψηλότερο επίπεδο. Σε όλα τα επίπεδα των σχολείων της ελεύθερης κατάδυσης, μια μέση φυσική κατάσταση αρκεί. Δεν χρειάζεται καμία προπόνηση, καμία ιδιαίτερη επίδοση. Τώρα, με ρώτησε κάτι άλλο. Αν μπορεί να κάνει ιδιαίτερα μαθήματα. Αν μπορεί να κάνει ιδιαίτερα μαθήματα. Ναι, σαφώς μπορεί να γίνουν ιδιαίτερα μαθήματα, τα οποία ωστόσο δεν προτείνονται. Mm-hmm. Γιατί στην βάση ενός σχολείου που θα υπάρχουν 4 ή 5 άτομα, θα μπορέσει ο κάθε μαθητής να βοηθηθεί από τα λάθη του διπλανού του. Ο εκπαιδευτής θα υποδείξει κάποια λάθη και κάποιες διορθώσεις. Οπότε ο κάθε μαθητής από το σχολείο παίρνει εικόνες και διορθώσεις από όλο το σχολείο. Mm-hmm. Είναι υπέρ του να συμμετάσχει σε ένα οργανωμένο γκρουπ. Πόσες ημέρες και ώρες διαρκεί ένα σχολείο ελεύθερης κατάδυσης, Νίκο? Συνήθως, για τα χαμηλά επίπεδα, όταν λέμε χαμηλά επίπεδα, ας διευκρινίσουμε ότι υπάρχουν τρία στάδια κατά βάση για τις αεραστεχνικές ελεύθερες κατάδυσεις. Το πρώτο επίπεδο, το δεύτερο και το τρίτο. Στο πρώτο επίπεδο είναι περίπου 20 ώρες. 10 θεωρία, περίπου λέμε, 10 θεωρία, 10 πράξεις στη θάλασσα. Και αυτός ο χρόνος διανέμεται από 3 έως 5 μέρες. Ανάλογα με τις ανάγκες του σχολείου και μέχρι να επιτευχθούν οι εκπαιδευτικοί στόχοι. Τόσο περίπου είναι και στο δεύτερο επίπεδο, δηλαδή σε πιο έμπειρους ελεύθερους δίτες. Και φτάνουμε στο τρίτο επίπεδο που ένα σχολείο μπορεί να διαρκέσει από 4 μέχρι 10 μέρες στο τρίτο επίπεδο. Έτσι. Και τι επιδόσεις μπορεί να έχει κανείς τελειώνοντας την εκπαίδευση? Στο πρώτο επίπεδο, κάποιος ο οποίος τελειώνει το πρώτο επίπεδο μπορεί και καταδύεται με άνεση και με ασφάλεια σε βάθος 10 μέτρων. Κρατάει την αναπνοή του πάνω από ένα λεπτό και μπορεί και κολυμπάει, αυτό που λέμε δυναμική άπνοια, δηλαδή μπορεί και κολυμπάει υποβρυχίο σε βάθος ενός μέτρου, μπορεί και κολυμπάει περίπου 15 με 20 μέτρα. Mm-hmm. Στο δεύτερο επίπεδο, το βάθος που καταδύεται είναι τα 18 μέτρα. Κρατάει την αναπνοή του, έχει δηλαδή στατική άπνοια πάνω από 1,5 λεπτό. Σε αυτά τα 18 μέτρα? Όχι. Στατική άπνοια δηλαδή στην επιφάνεια της θάλασσας μπορεί και κρατάει 1,5 λεπτό την αναπνοή του. Και επίσης μπορεί και κάνει δυναμική άπνοια 35 περίπου μέτρα. Mm-hmm. Στο τρίτο επίπεδο, πλέον το μέγιστο βάθος που καταδυόμαστε και το βάθος όμως που όλοι καταδυόμαστε με άνεση και με ασφάλεια είναι τα 25 μέτρα. Mm-hmm. Και εκεί κρατάμε την αναπνοή μας 2,5 λεπτά στην επιφάνεια, μπορούμε να την κρατήσουμε ή να κάνουμε δυναμική άπνοια, δηλαδή κατάδυση στο 1 μέτρο
και να καλύψουμε μία απόσταση της τάξης των 40 μέτρων. Mm-hmm. Πρέπει κάποιος να ξεκινήσει απαραίτητα από το πρώτο επίπεδο. Αυτό είναι θέμα οργανισμού. Σε κάποιους οργανισμούς που υπάρχουν διαφοροποιήσεις είναι απαραίτητο να ξεκινήσει από το πρώτο επίπεδο. Σε κάποιους άλλους οργανισμούς υπάρχει δυνατότητα να έρθεις κατευθείαν από το δεύτερο επίπεδο. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχει στο Ινστιτούτο Ελεύθερης Κατάδυσης και Άπνεας υπάρχει δυνατότητα να εξεταστεί η προηγούμενη εμπειρία ενός ελεύθερου δίτη, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που βουτάνε επί 20 χρόνια και δεν έχουν περάσει σχολείο. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν έχουν κάποιες ικανότητες και κάποιες ιδιαίτερες γνώσεις που τους έχουν αποκτήσει εμπειρικά. Αν λοιπόν ο εκπαιδευτής κρίνει ότι μπορούν να πάνε κατευθείαν σε ένα δεύτερο επίπεδο ή και σε τρίτο ακόμα, μπορούν να πάνε, ναι. Mm-hmm. Έχω ακούσει διάφορους οργανισμούς, FDA, AIDA, ACMAS, EUDA, Apnea Academy. Τι σχέση έχουν όλοι αυτοί οι οργανισμοί μεταξύ τους? Πέρα από τον κοινό παρονομαστή που είναι η δραστηριότητα αυτή. Σωστά, σωστά. Έχουν άμεση σχέση γιατί όλοι ασχολούνται με την ελεύθερη κατάδυση. Ναι. Τώρα, ο καθένας από αυτούς, η ΕΟΔΑ είναι η Ελληνική Ομοσπονδία Υποβρύχιας Δραστηριότητας, που κάνει σχολεία και εκπαίδευση σύμφωνα με τους ορισμούς και τους κανονισμούς της ΚΜΑΣ. Η ΚΜΑΣ, η CMAS, είναι η Παγκόσμια Συνομοσπονδία Υποβρύχιας Δραστηριότητας που δραστηριοποιείται σε όλο τον κόσμο. Η Apnea Academy είναι ένας εκπαιδευτικός οργανισμός που έχει ιδρυθεί στην Ιταλία από τον Ουμπέρτο Πελιτζάρη και έχει αντικείμενό της και αυτή την εκπαίδευση, είναι ένας πολύ σοβαρός οργανισμός. Το FDI, Ινστιτούτο Ελεύθερης Κατάδυσης και Άπνεας, είναι ένας οργανισμός που έχει ιδρυθεί στην Ελλάδα και κάνει εκπαίδευση στην ελεύθερη κατάδυση με πολύ σοβαρά προγράμματα και με ιδιαίτερη απήχηση στα ελληνικά δρόμενα. Η AIDA είναι ένας διεθνής οργανισμός για την ανάπτυξη της άπνεας, η οποία AIDA και αυτή έχει εκπονήσει εκπαιδευτικά προγράμματα και αθλητικές διαδικασίες. Mm-hmm. Έχουν διαφοροποιήσεις με μια κοινή συνισταμένη, την αγάπη όλων για τη θάλασσα. Ναι. Κάποιος που έχει εκπαιδευτεί από έναν εκπαιδευτή και έναν οργανισμό συγκεκριμένο, θα μπορούσε σε ανώτερο επίπεδο να πάρει πιστοποίηση από άλλον οργανισμό και εκπαιδευτή? Ναι, συνήθως οι οργανισμοί αυτοί μεταξύ τους, τουλάχιστον για τα ερασιτεχνικά επίπεδα, έχουν αντιστοιχήσεις και ισοτιμήσεις πτυχίων. Mm-hmm. Πράγμα το οποίο όμως δεν ισχύει για τα εκπαιδευτικά επίπεδα. Δηλαδή, αν κάποιος έχει περάσει ένα δεύτερο επίπεδο σε έναν οργανισμό, το πιο πιθανό είναι ότι αντιστοιχείται το πτυχίο του κατευθείαν με ενός άλλου. Mm-hmm. ΚΜΑΣ με AIDA ή FDI. Στα εκπαιδευτικά όμως δεν ισχύει αυτό. Mm-hmm. Κάθε οργανισμός έχει το δικό του εκπαιδευτικό πρόγραμμα εκπαιδευτών. Νίκο, ένας ο οποίος ασχολείται χρόνια με το ψαροντούφεκο, ερχόμενος να παρακολουθήσει ένα από αυτά τα εκπαιδευτικά προγράμματα, θα μπορούσε να αποκομίσει κάποια γνώση που όλα αυτά τα χρόνια μέσω από την εμπειρία του ενδεχομένως να μην είχε? Θα ωφεληθεί? Ναι, Σταθή, θα ωφεληθεί πολύ. Είναι πολύ συνηθισμένο φαινόμενο και έρχονται πάρα πολλοί υποβρύχοι ψαράδες στα σχολεία ελευθέρης κατάδυσης, παρότι ασχολούνται πάρα πολλά χρόνια. Το γεγονός ότι κάποιος ασχολείται πολλά χρόνια με ένα αντικείμενο το οποίο το κάνει εμπειρικά δεν σημαίνει ότι το κάνει και σωστά. Και πολλές φορές το να μην κάνει σωστά ελεύθερη κατάδυση ή άπνοια εμπεριέχει και σημαντικό στοιχείο κινδύνου. Mm-hmm. Βέβαια, οι άνθρωποι αυτοί με τα χρόνια και με την εμπειρία που έχουν αποκτήσει είναι αρκετά καλοί. Απ' την άλλη μεριά, η βελτίωσή τους όταν παρακολουθήσουν ένα σχολείο είναι ιδιαίτερα σημαντική. Και εκεί ανακαλύπτουν πράγματα και οι ίδιοι που αν είχαν εκπαιδευτεί από την αρχή, πριν ασχοληθούν εμπειρικά, θα είχαν φτάσει το σπορ του σε πολύ υψηλότερο επίπεδο. Mm-hmm. Τι μπορεί να κάνει κάποιος που θέλει να ασχοληθεί με την ελεύθερη κατάδυση ως άθλημα? Το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να απευθυνθεί σε ένα ναυτικό όμιλο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Υποβρύχιας Δραστηριότητας και Αθλημάτων Αλληλείας ή στην ίδια την Ομοσπονδία να του προτείνει κάποιον όμιλο. Mm-hmm. Και εκεί μπορεί να ενταχθεί μέσα στον όμιλο και να ασχοληθεί με την αθλητική ελεύθερη κατάδυση, να πάρει μέρος σε αγώνες, σε πρωταθλήματα και μακάρι να είναι τόσο δυνατός και καλός και να πάρει και σε παγκόσμια πρωταθλήματα μέρος. Mm-hmm. Κάποιος τελειώνει την εκπαίδευση, αλλά ασχολείται με το αντικείμενο και του γεννιόνται απορίες. Πώς μπορεί αυτές τις απορίες να τις επιλύσει? Υπάρχει κάτι μετά την εκπαίδευση? Αυτό είναι κάτι που στην πράξη βλέπουμε
να συμβαίνει αρκετές φορές. Όμως και από την πράξη μπορώ να σου πω ότι ο εκπαιδευτής του είναι πάντα παρόν. Δηλαδή, οποιαδήποτε στιγμή θελήσει κάποιος ελεύθερος δίτης να πάρει μια καινούργια πληροφορία, δεν έχει παρά να επικοινωνήσει με τον εκπαιδευτή του και θα του τη δώσει κατευθείαν. Δεν υπάρχει θέμα. Mm-hmm. Και πώς θα μπορούσε κάποιος που έχει καλές επιδόσεις, μεγάλες επιδόσεις, να μεταπηδήσει σε ένα ανώτερο σκαλί, το σκαλί του εκπαιδευτή? Και αυτό είναι πολύ εύκολο. Θα πρέπει οπωσδήποτε, οπωσδήποτε να έχει τελειώσει το ανώτερο, να το πούμε έτσι, ερασιτεχνικό σχολείο, για να έχει δει όλες τις ασκήσεις που γίνονται στα σχολεία, να έχει δει όλη τη θεωρία η οποία διδάσκεται και μετά να παρακολουθήσει σχολείο εκπαιδευτών. Mm-hmm. Έτσι. Τι είδους προπόνηση γίνεται σε κάθε σχολείο, έτσι, λίγα πράγματα να πούμε, κλείνοντας. Ναι. Ένα σχολείο ελεύθερης κατάδυσης, όπως είπαμε πριν, διαρκεί από 3 έως 10 μέρες. Είναι ουτοπικό να πούμε ότι μέσα σε 3 έως 10 μέρες που έχει κάποιος να διδαχτεί θεωρία, τεχνική, μεθοδολογία, εκεί μέσα, σε αυτό ολόκληρο το, σε αυτό το χρόνο, να μπορείς να προπονηθεί κιόλας. Συνεπώς, στα σχολεία δεν γίνεται προπόνηση. Αυτό που γίνεται είναι διδασκαλία της τεχνικής και από εκεί και πέρα κάποιος ο οποίος θέλει να προπονηθεί θα πρέπει να το κάνει αυτό με κάποιον προπονητή. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο σε αθλητικό επίπεδο. Όπως ξέρεις καλά, η προπόνηση είναι εξατομικευμένη. Δεν γίνεται σε γκρουπ. Είναι φτιάχνεται για ένα συγκεκριμένο άνθρωπο, για ένα συγκεκριμένο αθλητή. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο στους ναυτικούς ομίλους, μπορεί να γίνει μόνο σε αθλητικό επίπεδο. Mm-hmm. Όχι στα πλαίσια ενός σχολείου. Διδάσκεστε μέσα στην εκπαίδευση, διδάσκεται και την εξίσωση όπως την αυτόνομη κατάδυση? Βεβαίως. Για να απαλλαγούμε από την πίεση στα αυτιά μας. Ακριβώς, ακριβώς. Ωραία. Να κλείσουμε λίγο έτσι αστεία. Όπως εσείς διδάσκετε την εξίσωση στα αυτιά για την αποφυγή ρήξη τυμπάνων από την πίεση του νερού, έτσι και εγώ να κάνω μια εξίσωση τώρα για την πίεση στα αυτιά τη σκηνοθετική, η οποία μου λέει τέλος χρόνου και πρέπει να κλείσουμε. Λοιπόν, στο σημείο αυτό η εκπομπή, η όμορφη αυτή συζήτηση που κάναμε έφτασε στο τέλος της, δυστυχώς, γιατί νομίζω ότι λίγο πολύ όλους μας αρέσει να μιλάμε για θάλασσα, ανεξάρτητα αν η θερμοκρασία έξω στο περιβάλλον ευνοεί, ο ήλιος ή η συννεφιά. Από όσα είπαμε και σε αυτή την εκπομπή και στις προηγούμενες φορές που μιλήσαμε, δίνεται την αίσθηση ότι με μια κατάλληλη πάχους στολή είναι εφικτή η βουτιά στη θάλασσα και πέρα του καλοκαιριού. Όλο το χρόνο. Οπότε για όλους εσάς που είχατε την τύχη να είσαστε συντονισμένοι με την εκπομπή μας αυτή τη στιγμή, καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι όχι πολύ απλησίαστο, αλλά πολύ εφικτό. Ευχαριστούμε που μας παρακολούθησατε και δίνουμε ραντεβού την επόμενη φορά με εξίσου συναρπαστικά θέματα και θαλασσινά και μη θαλασσινά. Να έχετε μια ευχάριστη μέρα. Γεια σας.